αιώνιο ζωή. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου μας, όπως μας τα μεταφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής της Αγάπης και Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι τα λόγια του Κυρίου μας από έναν διάλογο που έκανε με έναν κρυφό μαθητή, νυχτερινό μαθητή, τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ήταν ένας από αυτούς που κυδεύσανε τον Κύριό μας την Μεγάλη Παρασκευή. Και θέλοντας ο Χριστός να δείξει πόσο σπουδαία είναι η σταυρική θυσία που θα ακολουθούσε σε λίγο, και για να το κάνει θα λέγαμε πιο λιανά στον Νικόδημο τι σημαίνει σταυρική θυσία, αρχικά του αναφέρει ένα περιστατικό το οποίο συνέβη χρόνια πριν, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, στα χρόνια του Ισραηλιτικού λαού, και αποτελεί προτύπωση, προφητεία τα λέγαμε, της σταυρώσεως του Κυρίου μας. Και παλαιότερα σας το είπα αυτό το περιστατικό. Ο λαός, ο Ισραηλιτικός λαός, ένας λαός αχάριστος και άγνωμο, μέσα στην έρημο με τον Μωυσή για να φτάσουν στη γη της Ευαγγελίας. Και ενώ ζούσαν συνεχώς το χέρι του Θεού στην ζωή τους, παρόλα αυτά που ξεχνούσαν αυτή τη θεϊκή βοήθεια και συνεχώς τα έβαζαν με τον Μωυσή. Μια χαρά είμαστε μέσα εκεί στην Αίγυπτο. Μπορεί να μας τραντούν, αλλά και το φαΐ μας το είχαμε και το νερό μας το είχαμε. Ο άνθρωπος πολλές φορές δώσ' του μόνο φαΐ και νερό και ας είναι και δούλος. Και τα βάλαμε με τον Μωυσή και τα βάλαμε και με τον Θεό. Τι δουλειά έχουμε να τρέχουμε μέσα εδώ στην έρημο? Και ο Θεός μας, ως παιδαγωγός που είναι κιόλας, επιτρέπει ένα μεγάλο πειρασμό στον λαό αυτό. Φίδια εμφανίστηκαν εκεί που σφατοπέδευσαν και άρχισαν να τσιμπούν τον ένα μετά τον άλλον και να πεθαίνει ο Ισραηλιτικός λαός. Αμέσως ήρθε σε μετάνοια. Αμέσως κατάλαβαν το σφάλμα τους και ζητούν από τον Μωυσή να μεσολαβήσει και πάλι. Πάντοτε υπάρχει αυτός που μεσολαβεί στον Θεό. Να μεσολαβήσει και πάλι ο Μωυσής. Μήπως και τους λυπηθεί ο Θεός. Και πραγματικά προσέφερε τον Μωυσής και του δίνει τον Ιωδόση του λέει. Θα πάρεις έναν πάσαλο, θα πας στο ψηλότερο μέρος του στρατοπέδου και πάνω σε αυτό θα κρεμάσεις ένα χάλκι με ένα ψεύτικο φίδι. Και κάθε φορά που ο λαός αυτός το βλέπει αυτό το φίδι, αμέσως θα σώζεται και θα γιατρεύεται. Και πράγματι ο Μωυσής, με την εντολή του Κυρίου μας, παίρνει τον πάσαλο, πηγαίνει, τον βάζει πάνω στο ψηλότερο μέρος του στρατοπέδου και το πρωί οι Ισραηλίτες, μόλις του τσιμπούσαν τα φίδια, μόνο με τη θέα αυτού του πασάλου με το χαλκινό φίδι, αμέσως διατρέχονταν. Όπως σας είπα, αυτό το περιστατικό ήταν μια προφητεία το τι σημαίνει για εμάς τους πιστούς, τους χριστιανούς, η σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Όπως το χάλκινο φίδι, το ψεύτικο φίδι, που το φίδι θεωρούνταν από τα κατηρημένα ζώα, διότι ήταν αυτό που ξεγέρασε τους πρωτοπλάστους, κρεμάστηκε πάνω στο σταυρό, πάνω στο πάσταυρο, έτσι και ο Χριστός, σαν κατάρα, σαν ήταν ένας κακούργος, αλλά δεν ήταν κακούργος, ψεύτικος κακούργος, θα κρεμαστεί και αυτός επάνω στο σταυρό για τη σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένου.